Αλλά πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βλαχόπουλο τι μας δήλωσε. Τα πράγματα είναι πάνω κάτω όπως τα είχαμε προβλέψει στις αρχές της χρονιάς. Δηλαδή υπάρχει μια κάμψη στη βρετανική αγορά, η οποία νομίζω δεν μπορεί να αντιστραφεί για τη φετινή χρονιά. Από εκεί και ύστερα ο Ιούλιος και Αύγουστος είχαν, έχουν και ελπίζω ότι θα έχουν πάντοτε μεγάλη ζήτηση. Φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι, είτε λόγω συνθήκων εργασίας, είτε λόγω άλλων υποχρεώσεων, ποθούνται στο να κάνουν διακοπές Ιούλιο-Αύγουστο και αυτό μας στερεί την δυνατότητα να έχουμε μια διευρυμένη σεζόν. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια, γιατί όσοι μπορούν να έρθουν Ιούνιο και Σεπτέμβριο πραγματικά είναι οι πιο τυχεροί από όλους και κάνουν τις καλύτερες διακοπές, όχι μόνο ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν, αλλά και ως προς το τίμημα, γιατί είναι πιο φθηνός ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος. Και ελπίζω ότι θα κλείσει η σεζόν με ένα καλό αποτέλεσμα, πάντως χαμηλότερα το βλέπω εγώ να είναι από τις δύο τελευταίες χρονιές. Τον ακούσαμε. Τον ακούσαμε τον Δήμαρχο. Πρέπει να σου πω όμως κάτι. Οι Παξοί έχουν ποιοτικό τουρισμό. Για να πάει κάποιος στους Παξούς δεν πάει